Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν σε σχέση των ανθρώπων. Και τι έχουμε σήμερα? Ένα θέμα που ονομάζεται λαϊκιστή μοιχεία. Και τι σημαίνει μοιχεία? Και τι σημαίνει ασφαλώς και δεν πρέπει? Και τι σημαίνει συνάπτω μια παράλληλη σχέση? Και τι σημαίνει γενικά? Ο λόγος που οι άντρες κατά κύριο λόγο επιλέγουν να απιστήσουν είναι γιατί ζητούν τη σεξουαλική ποικιλία που ενδεχομένως δεν υπάρχει μέσα σε μια σχέση, δεν υπήρχε ποτέ η φθήνη με το πέρασμα του χρόνου, και οι γυναίκες αντιθέτως με το πέρασμα του χρόνου αισθάνονται ότι δεν καλύπτονται συναισθηματικά. Αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος, και προσπαθούν να βρουν κάτι άλλο εκτός γάμου. Διεθνώς η απιστία έχει ένα συγκεκριμένο ορισμό. Θεωρείται σεξουαλική ή συναισθηματική πράξη όπου κατά τη διάρκεια αυτής σπάει ο δεσμός της αποκλειστικότητας μεταξύ δύο ανθρώπων. Αν και σήμερα, αν και από το 1982 συγκεκριμένα, στη χώρα μας αποποινικοποιήθηκε, μέχρι και σήμερα και ειδικά τα τελευταία χρόνια συνεχίζει, παραμένει σε υψηλή θέση σε σχετικά με τα αίτια ενός διαζυγίου. Ο λόγος που απατά κάθε φύλο είναι διαφορετικός, σας το είπα και πριν. Οι άντρες, γιατί προφανώς αναζητούν κάτι διαφορετικό από τη σχέση ή το γάμο τους, συνήθως το γάμο τους, και οι γυναίκες επίσης, γιατί αναζητούν την κάλυψη τυχόν συναισθηματικών κενών ή και σεξουαλικών κενών, πάλι εντός σχέσης ή γάμου. Αυτό τώρα γιατί προκύπτει? Γιατί η καθημερινότητα είναι τέτοια που φθείρει τη σχέση των ζευγαριών, φθείρει δύο ανθρώπους, και αντί να επιλέξουν να έρθουν σε σύγκρουση, επιλέγουν να είναι παγερά αδιάφοροι, εγκληματικά αδιάφοροι μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, από το να συγκρουστούν και να φοβούνται τη σύγκρουση γενικότερα και ό,τι αυτή επιφέρει μέσα σε ένα σπίτι και σε μια οικογένεια, προτιμούν να καλύψουν αυτή τους την ανάγκη εξωτερικά, εκτός σπιτιού, εκτός οικογένειας. Όμως, αν και δεν αποτελεί πλέον, όπως σας είπα, την κύρια αιτία διαζυγίου, αλλά παραμένει σε υψηλά ποσοστά, συνήθως οι άνθρωποι δύσκολα αποδεχόμαστε ότι απατηθήκαμε. Και συνήθως αυτός που είναι το θύμα και όχι ο θήτης αισθάνεται σε μειονεκτική θέση. Αισθάνεται ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά, ότι κάτι δεν πήγε καλά στην πορεία της σχέσης ή του γάμου, και θα πρέπει να εγκαταλείψει. Και ειδικά αν υπάρχουν παιδιά, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και γενικότερα έχει αυτό το μυρολατρικό του θύματος. Αυτός που έχει το ρόλο του θύματος, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, συνήθως προχωράει σε κατηγορίες εναντίον του συντρόφου του. Είναι ένας τρόπος για να καλύψει ενδεχομένως τα δικά του κενά και να προχωρήσει παρακάτω. Θεωρεί ότι δεν έχει συμβάλει εκείνος στο σπάσιμο της αλυσίδας, γιατί αυτό γίνεται στη μοιχεία. Σπάει μία αλυσίδα, σπάει ένας κρίκος. Από εκεί και πέρα, ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν προκύψει, είναι φυσικό και επόμενο. Όπως σας είπα, συνήθως συμβαίνει σε γάμους που τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και οι άνθρωποι έχουν κρυφτεί πίσω από την ασφάλεια και την καθημερινότητα που τους προσδίδει το σπίτι, η οικογένεια, και θέλουν απλά να καλύψουν τις διαφορετικές τους ορέξεις και ανάγκες
ανάλογα με το φύλο τους και ανάλογα με την συγκεκριμένη εποχή που το αισθάνονται αυτό, μέσα από το να επιλέξουν ένα διαφορετικό άνθρωπο για να εκφραστούν. Δύσκολο να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό, γιατί όπως σας είπα, πολλοί από εμάς αποφεύγουν τη σύγκρουση. Νομίζουν ότι αν συγκρουστούν, το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο από το ότι να σιωπήσουν. Έτσι λοιπόν, όταν βρίσκονται εντός γάμου ή εντός σχέσης και επιλέγουν να διαφορήσουν σε εισαγωγικά πάντα σιωπώντας, τα μηνύματα που δίνουν είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που επιθυμούν και θεωρούν ότι έχουν κάνει πολύ καλά αυτό που κάνουν, λειτουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Όπως σας είπα, καλό θα ήταν να δούμε τα πραγματικά αίτια πίσω από αυτό, και υπάρχει και στον αντίποδα μια διαφορετική άποψη. Υπάρχουν φορές που η μοιχεία έχει σώσει μια σχέση ή ένα γάμο. Και γιατί το έχει κάνει αυτό? Γιατί έχει φέρει στην επιφάνεια πράγματα που δεν έχουν ποτέ συζητηθεί, προβλήματα που δεν έχουν ποτέ επιληθεί ή αντιμετωπιστεί όπως πρέπει, και αν βάλουμε τον εαυτό μας έξω από αυτό, έξω από τη σχέση, και παρατηρώντας τα αίτια ή τη συμπεριφορά του συντρόφου που έχει προχωρήσει σε αυτό, θα μάθουμε πάρα πολλά για εμάς τους ίδιους και για την ίδια τη σχέση. Και αν όντως μας ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας και θέλουμε να μην... Εντάξει, έσπασε ένας κρίκος της αλυσίδας, αλλά μπορούμε να τον αφαιρέσουμε. Και θέλουμε να επανασυνδέσουμε την αλυσίδα και να συνεχίσουμε από εκεί που έσπασε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι με τον εαυτό μας και να το αντιμετωπίσουμε όχι ως θύμα, και ο θήτης όχι ως θήτης. Ο καθένας έχει τους λόγους του κάθε φορά για τις πράξεις του, για να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο. Όμως πιστέψτε με, η μοιχεία πολλές φορές είναι αυτή που αναζωογονεί ένα γάμο, αναζωογονεί μια σχέση, και μετά από αυτό μπορεί να εκπλαγούμε ευχάριστα, διαπιστώνοντας πόσο περίεργα, αν θέλετε, σκεφτόμασταν πριν από αυτό ή πώς αντιμετωπίζαμε τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι πως έχει να κάνει και με την ηλικία, γιατί όσο είμαστε μικρότεροι, ηλικιακά, νεότεροι, έχουμε την έπαρση και τον εγωισμό που κυριαρχεί συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις και μας αποτρέπει από το να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και πιο καθαρά. Μεγαλώνοντας και όντας μέσα σε ένα γάμο, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά, σίγουρα θέλουμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στο σύντροφο και στη σχέση και σε εμάς τους ίδιους, αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα καθαροί απέναντι στον εαυτό μας, να κάνουμε μια κουβεντούλα με τον εαυτό μας και να αναζητήσουμε, να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους εμείς λειτουργήσαμε έτσι και ο άλλος λειτουργήσε κάπως έτσι. Πάντα στη δράση υπάρχει αντίδραση και το αντίστροφο. Άρα λοιπόν καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε εμείς τι θέλουμε, να μην μυρολατρούμε άμα είμαστε ειδικά το θύμα, να μην
μπαίνουμε σε διαδικασίες του τύπου «Αχ, τι θα κάνω, με απάτησε, τι δεν έδωσα, εγώ θυσιάστηκα και εσύ δεν έκανες αυτό και δεν έγινε εκείνο και δεν έγινε τ' άλλο». Αυτό που ακούμε να ανταλλάσσουν συνήθως τα ζευγάρια όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη για μένα σύγκρουση. Γιατί η σύγκρουση μόνο καλό μπορεί να κάνει. Ξεκαθαρίζει το τοπίο και βοηθάει τους ανθρώπους να δουν τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι πριν. Άρα λοιπόν, να το μαζέψουμε πάλι λίγο. Αν και δεν αποτελεί κοινωνικό αδίκημα, αν και παραμένει κύριος λόγος, κύρια αιτία διαζυγίου ακόμα και στη σημερινή εποχή. Βέβαια σήμερα υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι, λίγο παραπάνω από αυτό το ποσοστό, αλλά παραμένει, όπως σας είπα, σε υψηλά ποσοστά. Αν και δεν αποτελεί έγκλημα, παραμένει κυρίαρχο πρόβλημα στις σχέσεις των ανθρώπων και επειδή κατά καιρούς στο όνομα της μοιχείας έχουμε γίνει οι ίδιοι μάρτυρες περιστατικών βίας, όχι η σύγκρουση που σας ανέφερα πριν, όχι η υγιή σύγκρουση, περιστατικών βίας που μπορεί να οδηγήσουν μπορεί να οδηγήσει η βία σε αδικήματα, δεν ξέρω πώς να το πω, ανθρώπινα αδικήματα μέσα από το αίσθημα της άρνησης, της ζήλιας ή του θυμού, μπορεί κάποιος να οδηγηθεί σε βίαιη συμπεριφορά που μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε θάνατο ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε ακούσει σε τίτλους ειδήσεων ότι δολοφονήθηκε από τον σύζυγο ή τη σύζυγο γιατί είχε απατηθεί, γιατί είχε γίνει εκείνο, γιατί είχε γίνει το άλλο. Δεν μιλάμε για αυτό το περιστατικό. Το ξεχνάμε. Είναι ακραίο, πραγματικά είναι ακραίο, αλλά το συναντάμε στις μέρες μας. Πρέπει πάνω απ' όλα, αν εμείς επιλέξουμε να κλείσουμε την πόρτα στον άνθρωπο που επέλεξε να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι πράττουμε το σωστό. Η δική μου η άποψη πάντα είναι κάπου στη μέση, ότι πριν αποφασίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε σαν άνθρωποι, πριν προχωρήσουμε σε αυτό το κλαψιάρικο στυλ που σας είπα ή πριν προχωρήσουμε σε μια οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά στον εαυτό μας ή στους άλλους, καλό θα ήταν να βάλουμε απέναντι τον εαυτό μας και να έχουμε μια πολύ καλή και ειλικρινή κουβέντα μαζί του. Νομίζω ότι αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα αυτό. Και θυμηθείτε, μιλάτε, καυγαδίστε, η σύγκρουση πάντα θετικά πράγματα φέρει. Όταν καταλαγιάσει όλο αυτό το κομμάτι της έπαρσης του εγωισμού και της αντιμετώπισης του γεγονότος αυτού καθ' αυτού, μετά θα δούμε ότι μπροστά μας μας ανοίγονται διάφοροι δρόμοι για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και ευτυχώς, θα σταθώ πάλι στο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας. Στις μέρες μας αντιμετωπίζεται τελείως διαφορετικά. Ας δούμε λοιπόν τη μοιχεία σαν ένα ερέθισμα για να βάλουμε σε νέες βάσεις τη ζωή μας, είτε εντός, είτε επιλέξουμε να κλείσουμε την πόρτα και να παραμείνουμε εκτός αυτής της σχέσης ή εκτός αυτού του γάμου. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θα σας ευχηθώ να είστε καλά, να μας ακολουθείτε στα social media, μην το ξεχνάτε αυτό, μας έχετε μάθει πλέον, 7 Arts, ακολουθήστε το κανάλι μας στο YouTube και είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια και απορίες σας. Σας φιλώ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.